Σοβαρά τώρα, σου πρόσφερε λεφτά. Ναι, δεν είχε κακή πρόθεση και ούτε πήγε να με εξαγοράσει. Κι εγώ στην αρχή αυτό σκέφτηκα. Αλλά στη συνέχεια σου άλλαξε γνώμη. Και τα δέχτηκες. Θα ανοίξει λογαριασμούς για τις σπουδές των παιδιών, μόνο με αυτόν τον όρο. Μάλιστα. Okay. Κοίτα, έχω λίγη δουλίτσα εδώ. Φιλή, σ' αγαπώ. Κι εγώ. Ο μόνος λόγος που ένας άντρας θα έδινε πρόθυμα φράγκα στην πρώην του είναι για να την ξανακερδίσει. Η Ζέτα αδιαφορεί για τα φράγκα του. Έχει εμένα. Δεν μπορεί να είσαι τόσο γκάο. Ο τύπος παίζει βρώμικο παιχνίδι. Και εσύ, κολλητέ μου, θα παίξεις άμυνα. Αλλά όχι φλόρικα. Κλαδευτήρι. Γιατί πώς θα αντισταθεί φουκαριάρα όταν την πνίγουν υποχρεώσεις. Θα σπάς. Στο τέλος, όλες υποκύπτουν στο φουσκωμένο πορτοφόλι. Δεν νομίζω ότι η Ελβίρα υπέκυψε στο φουσκωμένο πορτοφόλι σου. Αλλά η Ζέτα δεν είναι από αυτές. Θα κρατηθεί. Έχει αξίες το κορίτσι. Βράχος. Ελλάδο. Ελλάδο, μη φεύγεις. Πού το μάθες, ρε. Θα τα πούμε μετά. Τώρα έχω να στείλω το βιογραφικό μου για δουλειά. I'm falling. Tell me why.